Ο βιοσυντονισμός είναι μια εναλλακτική θεραπευτική μέθοδος, η οποία στην Ελλάδα είναι αναγνωρισμένη με υπουργική απόφαση. Και για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε σήμερα, μαζί με τον κύριο Νίκο Χατζιμπαλάση, ολιστικό θεραπευτή και εκπαιδευτή βιοσυντονισμού. Σας καλωσορίζουμε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση είναι να αναφερθούμε λίγο πιο αναλυτικά στο βιοσυντονισμό, σαν μια εναλλακτική θεραπεία. Και θα μας πείτε εσείς περισσότερα, που γνωρίζετε και με την εμπειρία σας έχετε ασχοληθεί πολλά χρόνια με το θέμα. Ας ενημερώσουμε λίγο τους τηλεθεατές μας, τι είναι ο βιοσυντονισμός. Κοιτάξτε, ο βιοσυντονισμός είναι μια ολιστική μέθοδος, η οποία αναλύει και εξετάζει ενεργειακά αποτυπώματα στον ανθρώπινο οργανισμό, συχνότητες δηλαδή. Αυτές οι συχνότητες μπορεί να είναι συχνότητες από μικροοργανισμούς, μπορεί να είναι συχνότητες από ιστούς ή όργανα τα οποία είναι σε υγιή ή όχι κατάσταση, και μέσα από αυτή την ανίχνευση βγάζουμε συμπεράσματα τα οποία είναι ωφέλιμα ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε και να προχωρήσουμε σε μια υποστηρικτικά θεραπευτική διαδικασία. Είναι σαν να λέμε ότι υπάρχει ένας υγιής συντονισμός των οργάνων και των ιστών του ανθρωπίνου σώματος, και όταν αυτό δεν είναι στο συντονισμό που πρέπει, εμείς αναγνωρίζουμε ότι κάτι έχει εκεί στην ισορροπία αυτού του συντονισμού, έχει αλλάξει και πάμε να το συντονίσουμε εξ αρχή σωστά ώστε να το θεραπεύσουμε, να Κοιτάξτε, το φέρουμε στην υγιή του κατάσταση. Το κάθε τι έχει τη δική του ιδιοσυχνότητα. Ένα υγιές όργανο έχει τη δική του συχνότητα. Όταν εμείς δώσουμε στον οργανισμό τη συχνότητα του υγιούς οργάνου, εάν αυτή υπάρχει, τότε παίρνουμε μια αντίσταση, μια συντονιστική απόκριση. Οπότε με αυτό κάνουμε την αξιολόγηση. Αν υπάρχει όμως απόκληση του οργάνου από την συχνότητα του υγιούς, τότε μπορούμε με συχνότητες να προσπαθήσουμε να το επαναφέρουμε σε μια κατάσταση ορθής λειτουργίας. Μάλιστα. Και πώς γίνεται η ανάλυση που αναφέρατε πριν, η ανάλυση του βιοσυντονισμού? Όπως σας είπα, ο βιοσυντονισμός βασίζεται σε συχνότητες. Σε μια ανάλυση βιοσυντονισμού, ο θεραπευόμενος δέχεται συχνότητες οι οποίες περνούν στο σώμα του είτε μέσω μικρού ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο είναι ανώδυνο, δεν το αντιλαμβάνεται, και είτε μέσω ήχων. Τώρα, αυτές οι συχνότητες περνούν στο κεντρικό νευρωφυτικό σύστημα ή μέσα στο πνευμονογαστρικό νεύρο, με αποτέλεσμα να περνούν στα κύτταρα και έτσι να βλέπουμε αν υπάρχει απόκριση. Με αυτή την ανώδυνη, όπως σας είπα, διαδικασία βρούμε ότι υπάρχει απόκριση συντονισμός, τότε μπορεί να προχωρήσουμε σε κάποιες διαδικασίες θεραπευτικές. Μάλιστα. Υποστηρικτικές. Η εφαρμογή του βιοσυντονισμού σε ποιους απευθύνεται και πώς μπορεί να τους υποστηρίξει θεραπευτικά? Κοιτάξτε, ο βιοσυντονισμός είναι μια πολύ ευρεία μέθοδος. Γιατί, όπως σας είπα, οι συχνότητες υπάρχουν παντού στο σύμπαν και στο περιβάλλον. Απευθύνεται σε όλους, κάθε ηλικία, σε όλα τα άτομα, είτε παιδιά είτε ενήλικες. Αλλά απευθύνεται και σε ζώα και σε φυτά, έτσι. Οτιδήποτε έχει συχνότητα μπορούμε να το μετρήσουμε και μπορούμε να το βοηθήσουμε να έχει καλύτερη εξέλιξη στη θεραπεία του. Και τα αποτελέσματα? Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Γιατί όπως σας είπα, ο βιοσυντονισμός λειτουργεί υποστηρικτικά και συμπληρωματικά με την κλασική ιατρική, βοηθώντας στην ουσία τον οργανισμό να βελτιώσει το ανασωπητικό του, να αυξηθεί η ζωτική ενέργεια, και έτσι μέσα από αυτό έρχεται η ίαση. Και σε προληπτικό επίπεδο, δηλαδή μπορεί να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά σε προληπτικό επίπεδο μπορούμε να την εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο? Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της υγείας. Είναι βασικά προληπτική μέθοδος, γιατί και είναι και ολιστική, όπως σας είπα. Άρα βλέπει τον άνθρωπο ως όλον. Ως όλον. Που μας ενδιαφέρει άρα και ο νους, η σκέψη και τα συναισθήματα και το σώμα. Σε ένα οξύ περιστατικό πρέπει οπωσδήποτε ένας κλασικός γιατρός να προσπαθήσει να κάνει τη θεραπεία του. Εμείς όμως με το βιοσυντονισμό προσπαθούμε να φέρουμε σε μια κατάσταση υγείας το ανθρώπινο σώμα, ισορροπίας, δημιουργώντας, βελτιώνοντας τα συναισθήματα, προσπαθώντας να σβήσουμε τραύματα, βοηθώντας να αλλάξει ο τρόπος σκέψης, χρησιμοποιώντας και ομοιοπαθητικά συσκευάσματα και φυτά, τα οποία μπορούμε να διοχετεύσουμε στο ανθρώπινο σώμα και μέσω συχνοτήτων.
Πέρα από αυτό, η τεχνολογία έχει βοηθήσει και στην ανάπτυξη μηχανημάτων που εσείς τα χρησιμοποιείτε και μπορούν να σας βοηθήσουν υποστηρικτικά στο έργο αυτό, το βιοσυντονισμό. Υπάρχουν δύο είδη βιοσυντονισμού. Ένα, αυτό που κάνει την ανάλυση, είναι βιοσυντονιστική και έτσι μπορούμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα ή την πηγή του. Και υπάρχει και ένα είδος βιοσυντονισμού το οποίο βοηθάει στην θεραπεία και την υποστήριξη ώστε να πάμε πιο γρήγορα στην ίαση. Το κομμάτι της θεραπείας γίνεται και αυτό με δύο τρόπους. Ένα στο χώρο της εναλλακτικής θεραπείας, όπου με συχνότητες διαβάζουμε καταρχήν το ενεργειακό αποτύπωμα του οργανισμού, βλέπουμε πού είναι διαταραγμένο και στέλνουμε τις αντίστροφες συχνότητες ενισχυμένες ώστε να σβήσουμε τη διαταραχή. Αυτό δεν κάνει άμεση θεραπεία, γιατί σας είπα ο ρόλος του δεν είναι να θεραπεύσει άμεσα, αλλά βοηθάει τον οργανισμό να προχωρήσει πιο γρήγορα σε κατάσταση υγείας. Και υπάρχουν επίσης και φορητές συσκευές, οι οποίες προγραμματίζονται, έχουν συχνότητες που υποστηρίζουν, βοηθούν πάλι το νοσοποιητικό, μπορούν να επαναπρογραμματίσουν ενεργειακά όργανα ώστε να έχουν καλύτερη λειτουργία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιεί ο καθένας σπίτι του. Είναι δική του συσκευή. Όσον αφορά τις συνεδρίες που πρέπει να γίνουν στο δικό σας χώρο, δεν μιλάμε για τις φορητές συσκευές. Εκεί ποιος είναι ο αριθμός των συνεδριών που συνήθως γίνονται για να πάρει κάποιος ένα καλό αποτέλεσμα? Όταν έρχεται κάποιος στο χώρο το θεραπευτικό, τότε οι θεραπείες πρέπει να γίνονται περίπου μια συχνότητα ανά μία εβδομάδα. Και με μια διάρκεια 1-2 μηνών, ανάλογα την περίπτωση. Περίπου 8 δηλαδή συνεδρίες. Ναι. Όταν έχει την δική του συσκευή του σπίτι, η θεραπεία είναι καθημερινή, την έχει μαζί του κάποιες ώρες και ανάλογα το πρόβλημα μπορεί να είναι από εβδομάδες μέχρι και μήνες ίσως η θεραπεία, ανάλογα πόσο χρόνιο είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Εντάξει, εφόσον την έχει σπίτι του, θα είναι και πιο εύκολη εφόσον δεν υπάρχει ο χρόνος μετάβασης και η απώλεια χρόνου. Ναι. Αυτές τις συσκευές τις νοικιάζει, τις αγοράζει? Αυτές τις αγοράζει, τις προμηθεύεται από εταιρείες που τις πουλούν και είναι μετά η ιδιοκτησία του. Και οι συνεδρίες που κάνει κανείς σπίτι του ή που κάνει σε ένα χώρο, είναι συγκεκριμένες διάρκειες ή είναι ανάλογα πάλι με το θέμα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε? Κοιτάξτε, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι σαν το κρεμμύδι. Έχει καταγεγραμμένα όλα τα επίπεδα ασθενειών που έχει περάσει την πορεία της ζωής του. Καθώς προχωράμε τη θεραπεία, βλέπουμε ότι αρχίζουν και βγαίνουν παλιότερα προβλήματα και υπάρχει ανάγκη να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι καλό όμως, γιατί σημαίνει ότι πάμε τον χρόνο πίσω. Ποια διαγνωστικά συστήματα υπάρχουν? Κοιτάξτε, η διάγνωση αυτή τη στιγμή την οποία στην οποία εκπαιδεύω και όλα γιατρούς και πιστοποιημένους θεραπευτές, είναι με δύο συστήματα. Το ένα είναι η μέθοδος FALL ή BRT, στην οποία, όπως σας είπα, έχουμε συσκευές που διοχετεύουμε μικροαμπερόρια στο ανθρώπινο σώμα, τα οποία έχουν συγκεκριμένες συχνότητες και ψάχνουν να βρούνε αποτυπώματα ή συχνότητες που ταυτοποιούνται. Και υπάρχει και μη γραμμική διάγνωση, τα συστήματα NLS, στα οποία περνούμε ήχους μέσα στο ανθρώπινο οργανισμό. Και με αυτούς τους ήχους μπορούμε να εντοπίσουμε συχνότητες, αλλά μπορούμε να δούμε πλέον και ενεργειακά φορτία. Δηλαδή να δούμε το σώμα, τι ενέργεια έχει σε κάθε σημείο του. Γιατί το ανθρώπινο σώμα είναι στην ουσία ένα σύνολο από συσσωρευτές ενεργειακούς. Γι' αυτό που χρειάζονται και τα ιχνοστοιχεία, έτσι, για να μπορεί το σώμα να αποθηκεύει την ενέργεια. Αυτά είναι τα δύο συστήματα τα διαγνωστικά. Τώρα, θεραπευτικά συστήματα, υπάρχουν πάλι συστήματα που λειτουργούν με ρεύμα, μικρής έντασης, ανεπαίσθητο, ή με ήχους και φως, που περνάμε πλέον στο σώμα συχνότητες ρυθμιστικές, που μπορεί να περάσουν ή με ηχητικά κύματα, είτε με φως, με συχνότητες φωτός. Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε λίγο πρακτικά, για να δώσουμε έτσι μια εικόνα, ο θεραπευόμενος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, πώς αισθάνεται? Και επίσης αμέσως μετά, αν υπάρχει δηλαδή η αίσθηση της ευεξίας. Κοιτάξτε, όταν έχουμε θέματα πόνου, τα αποτελέσματα είναι άμεσα. Όταν όμως έχουμε ένα χρόνιο πρόβλημα, σιγά σιγά θα καταλάβει τη διαφορά. Και έρχεται αυτή η θεραπεία να συμπληρώσει άριστα την αγωγή που κάνει με τον γιατρό του. Έχω περιστατικά με αρθρίτιδα,
τα οποία οι φλεγμονές υποχώρησαν και οι άνθρωποι μπορούν και περπατάνε και δεν έχουν κρίσεις. Έχουμε περιστατικά με χρόνια προβλήματα στο αναπνευστικό, με βροχικό άσθημα, οι οποίοι οι άνθρωποι πλέον ανακουφίστηκαν και δεν χρειάζεται να κάνουν αγωγές με εισπνέωμενα. Επίσης, έχουμε άριστα αποτελέσματα σε παθήσεις που είναι γυναικολογικές. Κύστες που φεύγουν και χάνονται. Έχουμε αποτελέσματα πολύ καλά σε προβλήματα γονιμότητος. Και πολλά άλλα περιστατικά μπορώ να σας πω, με γυναίκες που είχαν συμφύσει σε σάλπιγγες, με άντρες που είχαν πρόβλημα με το σπέρμα τους. Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και εκεί. Κλείνοντας, θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε πιο αναλυτικά στο θέμα της εκπαίδευσης που αναφέρατε πριν, ήδη το έχετε αναφέρει. Να μας πείτε λίγο αυτή η εκπαίδευση προς άλλους θεραπευτές, σε τι συνίσταται. Κοιτάξτε, έχουμε δύο σχολές. Η μία που είναι στα μη γραμμικά συστήματα, που γίνεται με μια ομάδα από την Αμερική. Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τμήματα εκπαιδευτικά και να μπορεί να κάνει μια ανάλυση βιοσυντονισμού. Γιατί η συσκευή βιοσυντονισμού σου δίνει τα στοιχεία, αλλά πρέπει να έχεις την ικανότητα να τα αναλύσεις σωστά και να έχεις σωστό αποτέλεσμα. Όπως επίσης έχουμε και εκπαίδευση πάνω στα συστήματα VRT και BRT, όπως και FOL, η οποία γίνεται πάλι σε συνεργασία με καθηγητές από τη Ρωσία, από το Πανεπιστήμιο Φιλίας των Λαών. Και σκοπός όλης αυτής της προσέγγισης είναι να έχουμε θεραπευτές ή γιατρούς οι οποίοι νιώθουν ότι υποστηρίζονται σωστά, ότι έχουν πάρει τη σωστή εκπαίδευση, ώστε να είμαστε και επαγγελματίες και αποτελεσματικοί. Νομίζω ότι και η λειτουργία των μηχανημάτων που χρησιμοποιείτε και αυτή είναι πιστοποιημένη από κάποιες επιστημονικές μελέτες. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες στη Ρωσία και υπάρχουν αρκετές μελέτες που τώρα είναι στη διαδικασία να δημοσιευθούν και σε πολλά ελληνικά πανεπιστήμια, και στην Πάτρα και στα Γιάννενα. Εκ του αποτελέσματος όμως, και έχω μεγάλη εμπειρία, βλέπουμε ότι η μέθοδος λειτουργεί, σίγουρα είναι ασφαλής. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία και στη Γερμανία και στην Αγγλία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες πέρα από τη Ρωσία και μας ενδιαφέρει επιτέλους να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε την ασθένεια σαν μια εκπαίδευση που έρχεται στον άνθρωπο ώστε να μην προχωρήσει σε πιο σοβαρές διαταραχές που είναι τα προβλήματα, τα ψυχοσυναισθηματικά, τα νοητικά, το οποίο είναι η κορυφή της ασθένειας. Η κορυφή είναι η τρέλα. Μάλιστα. Οπότε για να το κάνουμε αυτό πρέπει να υποστηρίζουμε πάντα και ψυχοσυναισθηματικά. Νομίζω ότι δώσαμε μια πολύ σφαιρική ενημέρωση για το βιοσυντονισμό, την πρακτική του, το τι υπάρχει πίσω από όλο αυτό, την εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηπαλάση. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο Ανάδειξέ το την πιανίστα Νάνση Κουγιούφα, την οποία είχαμε την ευκαιρία πρόσφατα να την απολαύσουμε, να ερμηνεύει μελωδίες του Ερίκ Σατί σε ένα CD που έχει γράψει, το οποίο πήγε και πάρα πολύ καλά. Κύριε Κουγιούφα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Χαρά μας που σας έχουμε πάλι μαζί μας. Η ιστορία με τη μουσική για σας είναι ιστορία ζωής, αλλά σήμερα δεν σας θέλουμε για να αναδείξουμε αυτό το ταλέντο σας, αλλά μια άλλη φιλοσοφία και στάση ζωής και θα έλεγα μια άλλη ευαίσθητη επίσης πλευρά σας, αυτή της ακτιβίστριας εθελόντριας. Είστε εθελόντρια σε πολλούς τομείς, σε πολλά πράγματα έχετε προσφέρει και για πολλά χρόνια. Θα θέλαμε λίγο να ξεκινήσουμε να μας πείτε πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη σας. Προέκυψε από την ανάγκη μου να προσφέρω στον συνάνθρωπό μου. Και από το γεγονός ότι βλέπατε ανεκπλήρωτες ή ανικανοποιητές ανάγκες κοινωνικές.
Ναι, όταν βλέπω ότι οι συνθήκες της ζωής του δεν έχουν την ποιότητα που θα έπρεπε, θεωρώ χρέος μου να συμβάλλω σε αυτό με θετικές πράξεις, όπως είναι ο θελοντισμός. Σωστά. Θυμάστε ποια ήταν η πρώτη φορά που σκεφτήκατε πρέπει να προσφέρω? Ναι, η πρώτη φορά που σκέφτηκα και πρόσφερα ήταν το 96, όταν έγινε εθελόντρια και πρόσφερα σε κακοποιημένες γυναίκες. Μάλιστα. Και από εκεί προφανώς είδατε ότι κάτι προσφέρει ο εθελοντής και κάτι παίρνει πίσω για να το συνεχίζετε. Προφανώς μείνατε ικανοποιημένοι από αυτό το γεγονός ότι δίνουμε στο συνάνθρωπο. Πάντα μένω ικανοποιημένη όταν ξέρω ότι το δώσιμό μου έχει αποτέλεσμα. Και πάντα έχει αποτέλεσμα η προσφορά όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Ο εθελοντισμός, πώς μπορούμε να τον περιγράψουμε σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ξανασχοληθεί ποτέ μαζί του? Δηλαδή, μπορεί να πει τι είναι αυτό, πρέπει να εργαστώ έτσι όλη μέρα, κάθε μέρα, χωρίς να πληρώνομαι? Μπορεί να τον τρομάξει. Τι είναι ο εθελοντισμός, ποια είναι τα υγιή του πλαίσια? Εθελοντές έχουμε γίνει όλοι μας. Ναι, μέσα είναι, στην καθημερινότητά μας. Όπως το θέτετε, κάποια στιγμή κάναμε πράγματα, ναι. Όλοι. Είναι η ανιδιοτελής προσφορά σε ένα συνάδελφο. Είναι όπως δίνεις ένα δώρο. Σωστά. Σε κάποιον που αγαπά, σε κάποιον που νοιάζεσαι. Έτσι είναι και η προσφορά. Ακριβώς αυτή βοήθεια, είναι η προσφορά του να δίνεις εθελοντικά. Μόνο που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το κάνουν πιο συστηματικά και είναι στάση ζωής αυτή. Ναι, έτσι και εγώ το κάνω συστηματικά για πολλά χρόνια. Είναι τρόπος ζωής. Θα ήθελα να σχολιάσω εδώ ότι δείχνει περισσότερη ευαισθησία αυτό όταν το κάνεις συστηματικά, γιατί και δίνεις το χρόνο σου πιο συστηματικά, πιο συχνά, αλλά και γιατί το ότι όλοι γίναμε κάποια στιγμή εθελοντές, μπορεί να γίναμε εθελοντές βοηθώντας έναν δικό μας άνθρωπο. Εκεί είναι και συναισθήματα που μας άλλα, πιο στενά, που μας οθούν και δεν μπορούμε να τον αφήσουμε. Ενώ στον συνάνθρωπο γενικά, στον και πιο ξένο, που δεν το γνωρίζουμε, να θελήσουμε να βοηθήσουμε επειδή μάθαμε ότι υπάρχει μια ανάγκη, εντάξει, είναι λίγο, αξίζει τον κόπο να αναδειχθεί περισσότερο κάτι τέτοιο. Ναι. Θα ήθελα να θίξουμε λίγο το θέμα ότι έχετε προσφέρει εθελοντικά σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ποια κενά καλύπτει αυτή η προσφορά? Είναι μια πολύ ευαίσθητη κατηγορία παιδιών. Καλύπτει το συναισθηματικό κενό που νιώθουν αυτά τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στα ιδρύματα. Τα παιδιά αυτά έχουν συγγενείς να τα επισκέπτονται? Κάποια παιδιά έχουν συγγενείς και τα υποσκέπτονται ή γονείς, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που δεν έχουν κανένα και είναι εγκαταλελειμμένα. Στην προσφορά σας πώς ανταποκρίνονται? Θετικά. Υπάρχει δέσιμο δηλαδή, έτσι? Υπάρχει δέσιμο, συναισθηματικό. Και πάντα νιώθουν την απώλεια. Εκτός ότι έχουν μία αναπηρία που έχουν και τη βιώνουν στην καθημερινότητά τους, έχουν και πόνο απώλειας. Απώλεια θανάτου θα το έλεγα, γιατί δεν έχουν τους γονείς τους. Δεν έχουν τους γονείς τους, δεν έχουν ένα δικό τους άνθρωπο, δεν έχουν οικογένεια. Και πολλές φορές, όχι πολλές φορές, κάθε φορά που τα επισκέπτομαι, συζητάνε για αυτό το θέμα. Αλήθεια. Έχουν ανάγκη τους γονείς τους. Είναι πολύ δύσκολο να γιατρευτεί, έχετε δίκιο. Κανένας εθελοντής δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον γονέα ενός παιδιού. Ναι. Απλώς καλύπτει ένα κενό, όπως είπαμε. Καλύπτει στιγμία ένα κενό. Είχατε προσφορά, και αλίμονο πως δεν θα είχατε με αυτά που μας λέτε, και στις ανάγκες με τους μετανάστες που έχουμε πρόσφατα να αντιμετωπίσουμε στη χώρα μας. Ναι. Εδώ θα μπορούσατε να σχολιάσετε κάτι, δηλαδή τι βγήκε μέσα από αυτό, κάποια πράγματα που είδατε, κάποιες ακάλυπτες ανάγκες των ανθρώπων αυτών, θα είναι πολλές, απλώς τι θα μπορούσαμε να πούμε. Δουλεύω στην Κάριτας, που είναι μια διεθνής οργάνωση που ασχολείται και με το προσφυγικό. Και εγώ δουλεύω στο τομέα του προσφυγικού. Έρχομαι σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Έχω καταλάβει την κουλτούρα τους, τη διαφορετικότητά τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες με εμάς.
Με τους ανθρώπους, με τους Έλληνες που βρίσκονται στην πατρίδα τους, αλλά και εκεί ίσως. Με και τους εκεί Έλληνες. Περνάνε οι δύσκολα. Περνάνε δύσκολα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Πρακτικές, δηλαδή, υλικές και συναισθηματικές ανάγκες. Τα πάντα. Όπως είναι ένας ανήμπορος Έλληνας που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, έτσι είναι και ένας πρόσφυγας και μετανάστης. Δηλαδή, και εμείς έχουμε φτάσει σε αυτό το ίδιο επίπεδο. Μάλιστα. Είχα επισκεφτεί και τον Ελαιώνα, γιατί μου αρέσει να επισκέφτομαι τα μέρη που ζουν αυτοί οι άνθρωποι και σοκαρίστηκα. Στην αρχή να υπάρχει σοκ με το καινούριο, έτσι. Μετά όμως αυτό το ξεπερνάτε και μπορείτε να προσφέρετε. Ναι. Αυτό γιατί βλέπεις ανθρώπους να ζουν μέσα σε κοντέινερς. Αυτό είναι και το πνεύμα του εθελοντισμού, νομίζω. Και αυτό που μου λέτε θες τώρα. Θες να κάνεις κάτι, αλλά θέλεις να δώσεις και στους συμπολίτες του σου, δηλαδή που πάσχουν από το ίδιο πράγμα. Έχετε δίκιο. Μια που ανέφερα πριν το πνεύμα του εθελοντισμού, πώς πιστεύετε ότι προσφέρει στον άνθρωπο? Στο να δημιουργήσουμε όλοι μαζί κάτι, ίσως, στο να εξορροπήσουμε. Τον ολοκληρώνει. Τον ολοκληρώνει. Ως άνθρωπος. Νιώθεις άνθρωπος. Στην ουσία έχουμε μια ανάγκη προσφοράς, αλλά ίσως μέσα στην καθημερινότητα δεν μπορούμε να προσφέρουμε. Ξεχνιόμαστε, βάζουμε μπροστά τον εαυτό μας. Πολλές φορές τα προβλήματα μας κάνουν εγωκεντρικούς. Δηλαδή ασχολούμαστε μόνο με τον εαυτό μας, τον μικρό κόσμο μας και χάνουμε και την ουσία μας, γιατί το μεγαλείο του ανθρώπου βρίσκεται όταν ξεπερνάει τον εαυτό του. Έχετε δίκιο. Στη σχέση με τον συνάνθρωπο. Ναι. Δεν είναι γεννηθεί, ούτε έχει δημιουργηθεί για να ζει μόνος του ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα μόνος του. Ναι. Άρα όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να γίνει κάτι μεγάλο. Μπορούμε να βοηθήσουμε, όχι μόνο να αλλάξουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Σε οποιασδήποτε συνθήκες και αν είναι αυτές και αν ζούνε. Επειδή λέγαμε ότι μας παρασύρει η καθημερινότητα, ο εθελοντής, για να το βάλουμε σε ένα όριο να ενημερώσουμε, πόσες ώρες την εβδομάδα προσφέρει εθελοντικά, γιατί πρέπει και αυτό να το βάλουμε στο πρόγραμμά του. Ο υγιής εθελοντισμός δεν είναι κάθε μέρα. Δεν είναι μια οχτάωρη καθημερινή επασχόληση. Δεν είναι μια οχτάωρη. Επιλέγεις κάτι που σε γεμίζει, που θεωρείς ότι είναι σημαντικό όταν θα το προσφέρεις, ότι θα είναι σημαντικό, ότι θα ράξεις κάτι. Λοιπόν, τώρα, ένας εθελοντής που κάθεται και δουλεύει από το πρωί ως το βράδυ δεν είναι εθελοντής. Ναι, έχετε δίκιο. Γιατί εκεί χρειάζεται να πληρωθεί. Πρέπει να υπάρχει διάκριση όταν το κάνουμε. Και μέτρο και διάκριση. Και μέτρο και διάκριση. Γιατί μετά... Μετά ξεφεύγει το θέμα. Ξεφεύγει, ναι. Δεν, έχετε δίκιο, δεν υποκαθιστούμε θεσμούς, δεν υποκαθιστούμε εργοδότες, δεν υποκαθιστούμε εργαζόμενους, δεν υποκαθιστούμε την πολιτεία. Ερχόμαστε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο. Το συνάνθρωπο ή το περιβάλλον. Διευκολύνουμε λίγο τα πράγματα. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν ότι ο εθελοντής δεν αφιερώνει όλη του την ημέρα, ούτε όλες του τις ώρες, σε αυτό που, στη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο. Θα μπορούσαμε να πούμε ή να προτρέψουμε κάποιους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εργασιακά ή πρόσφατα έχασαν τη δουλειά τους και νιώθουν ανενεργοί, ίσως να μετέχουν σε κάποιο έργο εθελοντικά. Βεβαίως, γιατί θα τους έκανε πάρα πολύ καλό στην ψυχολογία τους. Θα νιώθαν και πάλι ότι είναι χρήσιμοι άνθρωποι και ο εθελοντισμός βοηθά. Εξουδετερώνει και την κατάθλιψη. Σωστά. Άρα λειτουργεί αντιρροπιστικά, οπότε μπορεί να τους βοηθήσει. Ναι, πάρα πολύ. Σε άλλα όσο έχουμε φόβο έναντι στο ξένο στοιχείο. Όχι μόνο εμείς, όλοι έχουν φόβο στο ξένο στοιχείο λόγω διαφορετικής κουλτούρας. Σωστά. Αλλά να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους με τη διαφορετική κουλτούρα και έρθουμε κοντά τους, θα απομυθοποιήσουμε και το φόβο μας. Και θα καταλάβουμε πως είναι άνθρωποι σαν και εμάς με τις ίδιες ανάγκες, μόνο με διαφορετικό τρόπο σκέψης. Η αλήθεια είναι ότι όταν γνωρίσουμε κάτι, πάβουμε να το φοβόμαστε. Άρα, ας γνωρίσουμε το διαφορετικό για να πάβουμε να το βλέπουμε σαν ξένο και απειλητικό. Και για να κλείσουμε με τέχνη, όπως ξεκινήσαμε και με την τέχνη,
Συνδυάζοντας τον εθελοντισμό και την τέχνη, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτές οι δύο σημαντικοί τρόποι έκφρασης του ανθρώπου ταυτίζονται ή τέμνονται ή δεν ξέρω, συναντούνται. Είναι η αγάπη το κοινό στοιχείο του εθελοντισμού και της τέχνης. Ναι. Κοινή αφετηρία η αγάπη, κοινή αφετηρία η προσφορά. Ναι. Ναι, είναι σημαντικό. Έχουν ίσως άλλο τρόπο έκφρασης. Η τέχνη μπορεί να είναι καμιά φορά λίγο πιο μοναχική. Ο εθελοντισμός θέλει πάντοτε να προσφέρει, να ζει μέσα από τον άλλον. Αλλά και τα δύο θα τα δούμε ως δώρα. Είναι δώρα, θεία δώρα. Πολύ ωραία. Αυτό. Παλεύουν προς το καλύτερο την ανθρωπότητα. Μάλιστα. Και με αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε και τη γλυκιά μελωδία που ακούμε τόση ώρα από το CD σας, φτάνουμε στο τέλος της συζήτησής μας. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Κυρία Κουγιούφα, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ένα από τα θέματα που σας προβληματίζουν συχνά είναι η διαχείριση του χρόνου σας. Πάντα παραπονιέστε ότι ο χρόνος σας δεν είναι αρκετός. Έχετε τόσες πολλές εργασίες να κάνετε, αλλά τελικά δεν προλαβαίνετε να κάνετε ούτε τις μισές από αυτές. Τι μπορείτε λοιπόν τελικά να κάνετε διαφορετικό από αυτό που κάνετε μέχρι τώρα, αφού δεν αποδίδει από ό,τι φαίνεται? Αυτό λοιπόν που μπορείτε να κάνετε είναι να κάνετε μια πιο σωστή αξιολόγηση των εργασιών που σκοπεύετε να κάνετε μέσα στη μέρα. Κάθε φορά λοιπόν που πάτε να ξεκινήσετε μία εργασία, αυτό που θα πρέπει να ρωτάτε τον εαυτό σας είναι πώς αυτή η εργασία θα σας βοηθήσει στο τελικό αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε. Αρχικά βέβαια, αυτό που θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζετε είναι ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε. Πολλοί από εμάς ξεκινούμε να κάνουμε μέσα στη μέρα μας διάφορα πράγματα, χωρίς να συνειδητοποιούμε πώς αυτά τελικά θα μας βοηθήσουν. Εκεί λοιπόν είναι που χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Άρα πρέπει αρχικώς να γνωρίζω ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα που θέλω να πετύχω και στη συνέχεια να αξιολογήσω την εργασία ως προς το τελικό αποτέλεσμα. Με βοηθάει πράγματι και αν όντως με βοηθάει, πώς με βοηθάει τελικά? Το μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος Σταματία Καραγεωργίου Πάπιστα είναι κοντά μας. Δηλαδή, η Θεσσαλονίκη είναι κοντά μας, στο Ανάδειξέ το παρουσιάζει. Ένα σύντομο βιογραφικό είναι ότι σπούδασε οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου ζει και μόνιμα, ενώ εργάστηκε σε τράπεζα και μιλά 5 γλώσσες. Είναι συγγραφέας μυθιστορημάτων με μια εμφανή αγάπη στις ιστορικές συνθήκες που πλαισιώνουν τους ηρωές της. Έχει δημοσιεύσει τα πιο κάτω έργα, από τα οποία και θα διαβάσουμε αποσπάσματα συνέχεια. Για τους καρπούς της Ακακίας, μυθιστόρημα με 2 εκδόσεις τώρα. Ξύλινο Σταυρός, ιστορικό μυθιστόρημα, ενώ ετοιμάζεται η τρίτη έκδοση. Κόνιτσα, στα γεσμένα χνάρια του Αγίου Παϊσίου, βιογραφία έκδοσης Δήμου Κόνιτσας, με μετάφραση στα ρωσικά. Για τους καρπούς της Ακακίας, εκδόσεις Χριστιανική Ελπίδα, σελίδα 550. Διαβάζουμε ένα απόσπασμα. Η σημερινή κοινωνία απαιτεί να δείχνουμε περισσότερα από όσα είμαστε αληθινά. Δίνει αξία μόνο σε ό,τι γυαλίζει. Γι' αυτό χάνει το υπέρλογο. Ξεχνά να αναζητήσει όσα ξεπερνούν την περιορισμένη της αντίληψη. Σε αυτό το χώρο κινείται η βασική ηρωίδα, η Ευγενία, μια γυναίκα απλή, καθημερινή, τόσο ασήμαντη ώστε περνά απαρατήρητη. Μα η Ευγενία δεν είναι ένα κατέργαστο χαλίκι, αλλά ταπεινά, υπομονετικά και επίμονα, καθιστά τον εαυτό της μια καλοδουλεμένη ψηφίδα που εφαρμόζει τέλεια στο ψηφιδότο του ουρανού. Αυτό υπογραμμίζει εξέλιξη της πλοκής που δεν ξετυλίγεται σαν κουβάρι, αλλά συντίθεται σαν μοσαϊκό. Κάθε κεφάλαιο και λίγες ψηφίδες που μοιάζουν να γίνονται τυχαία, αλλά συνθέτουν σταδιακά την εικόνα της ηρωίδας, φωτίζοντας το δικό της μονοπάτι προς το καθομοίωσιν, από το οποίο δεν παρεκκλίνει, ακόμα και όταν αναπόφευκτα εμπλέκεται στη δίνη της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Παράλληλα, ξεδιπλώνεται η ιστορία της Άννας, που εκπροσωπεί ένα άλλο πνεύμα. Εκφραστής του σύγχρονου καιρού, η Άννα έχει ταυτίσει το κυρίαρχο εγώ με την έννοια της ελευθερίας. Κι όμως βαθιά μένει μια ευαίσθητη ψυχή που αποζητά τη θαμένη αλήθεια. Τι έχει να πει μια Ευγενία σε έναν άνθρωπο του σήμερα που η ταπείνωση μοιάζει με ητοπάθεια, η αγάπη είναι έννοια σχετική και η υπομονή εκλαμβάνεται ως κακή συνήθεια? Πόσο μακριά είναι απέραντα μακριά, θα αναρωτηθεί η Άννα ψάχνοντας τη Βεριτά, την αλήθεια, που άλλοτε προβάλλει υπέροχα όμορφη και άλλοτε αφάνταστα σκληρή. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου, ένας στίχος από τη Σοφία Σεϊράχ αποτυπώνει το απάβγασμα του κεφαλαίου για να τονίσει τις ομοιότητες εκείνης εποχής με τη δική μας.
Ο Σιράχ ζητά από το Θεό σοφία και επιχειρεί να διδάξει και να συγκρατήσει τους Ισραηλίτες που τελούν υποκατοχή σε μια δύσκολη και παρακμιακή εποχή. Και η Ελλάδα σήμερα ζει σε εποχή παρακμής. Σε μια δύσκολη και παρακμιακή εποχή, υπό οικονομική κατοχή, έχοντας ανάγκη από έναν Σιράχ να ενισχύσει το λαό, καλώντας τον να επιστρέψει σε αυτή τη σοφία. Είναι μια κοινή διαπίστωση ότι η ζωή είναι γεμάτη σταυροδρόμια και εμείς ερχόμαστε αντιμέτωποι με επιλογές που συχνά είναι επώδυνες όσο και καθοριστικές. Το για τους καρπούς της ακακίας θέλει να θυμίσει ότι δεν είμαστε αυτοί που νομίζουμε, ούτε αυτοί που ισχυριζόμαστε. Είμαστε οι δρόμοι που επιλέγουμε να βαδίσουμε, μας λέει η κυρία Σταματία Καραγεωργίου Πάπιστα, στο «Για τους καρπούς της ακακίας, εκδόσεις Χριστιανική Ελπίδα». Δεύτερο απόσπασμα για τους καρπούς της ακακίας, απόσπασμα το κεφάλαιο 19. «Υπάρχουν δύο ουρανοί, καπετάνιο μου», είπε ήρεμα η Ευγενία. «Ένας πάνω μας και ένας μέσα μας. Εσύ για ποιον από τους δύο μιλάς?» Εκείνος, με μια ανεπαίσθητη κίνηση, σήκωσε τα βλέφαρα και την κοίταξε καχύποπτα με την άκρη του ματιού. «Γι' αυτόν επάνω δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα», συνέχισε εκείνη σηκώνοντας το βλέμμα ψηλά. «Αυτός βρέχει όποτε θέλει, αλλά στον ουρανό που κουβαλάμε μέσα μας είναι στο χέρι μας να έχουμε ξεστεριά». Ο Εξύλινος Σταυρός, εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη. Ιστορικό μυθιστόρημα που πραγματεύεται την ιστορία της Βορείου Υπήρου, σελίδα 742. Η ιστορία δεν είναι μαύρα σημάδια σε λευκό χαρτί. Η ιστορία είναι ζωντανή. Είναι ανθρώπινες ματωμένες μνήμες. Αυτή τη θεμελιώδη αλήθεια θυμίζει ο Ξύλινος Σταυρός, ένα ιστορικό μυθιστόρημα που μέσα από τις περιπέτειες των ηρών πραγματεύεται την ξεχασμένη ιστορία της Βορείου Υπήρου. Στο ξεδίπλωμα της πλοκής, πρωταγωνιστής γίνεται ένας φτωχός και άτεχνος Ξύλινος Σταυρός που περνά από χέρι σε χέρι, από εποχή σε εποχή. Καθένας από τους κατόχους, ακουμπώντας πάνω του, αφήνει κάτι δικό του. Το αίμα, τον υδρότα, την πίκρα, το δάκρυ του. Ο Σταυρός κουβαλά όλο αυτό το φόρτωμα μέσα από ματωμένα ιστορικά μονοπάτια για να γίνει πρεσβευτής, για να το φέρει ως τις μέρες μας και να τοποθέσει ενώπιόν μας. Σε μια δεύτερη ανάγνωση, αυτός ο άτεχνος Σταυρός θα μπορούσε να είναι η ίδια η Ελλάδα ανάμεσα στους ισχυρούς της γης, αλλά και ο καθένας από εμάς που παραμένει ατελής και συχνά ανήμπορος να σηκώσει το βάρος της ζωής του. Και όπως η δύναμη του Σταυρού πηγάζει όχι από το υλικό, αλλά από το ίδιο το σύμβολο, έτσι και εδώ η δύναμη προβάλλει απρόσμενα ως κίνηση ψυχής. Αν όπως λένε κάθε βιβλίο είναι ένα ταξίδι, ο Ξύλινος Σταυρός γίνεται ταξίδι σε άγνωστα νερά. Η έξωθεν επιβεβλημένη διχοτόμηση της ενιαίας Υπήρου, το διπλωματικό παρασκήνιο, η αντίσταση του ελληνισμού, η κατοχήρωση της αυτονομίας, οι πληγές ελληνικής μειονότητας που ζει ακόμα εκεί είναι πελάγι αταξίδευτα για τους σύγχρονους Έλληνες. Αυτό το κομμάτι ιστορικού πλούτου προσφέρεται γεμάτο με εικόνες, ήχους και μυρουδιές. Μέσα από τις σελίδες επιχειρείται η ανάσταση της κουτσουρεμένης μνήμης για την ψυχή που νάρκωσε και ανέθρεψε ο Λωτός, όπως λέει και ο Σεφέρης. Ίσως γι' αυτό η διήγηση μοιάζει να μην έχει τέλος. Φέρνοντας τον αναγνώστη ενώπιον των ευθυνών του, τον προσκαλεί ή καλύτερα τον προκαλεί να διαλέξει ο ίδιος το τέλος που θα ήθελε να δώσει. Όχι τόσο στο βιβλίο και την πλοκή του, όσο και στην ίδια την ιστορία. Ο Ξύλινος Σταυρός, απόσπασμα από το τρίτο μέρος, κεφάλαιο 1. Αναφέρω ότι το τρίτο μέρος είναι γραμμένο στη βορειοβηρώτικη ντοπιολιαλιά. Είναι κάποιες μνήμες που δεν ξεχνιούνται, γιατί δεν γράφονται στο νου. Σαν πυρωμένο σίδερο πληγώνουν την καρδιά, ως να φύγουν πάνω της ανεξίτηλο σημάδι. Υπάρχουν μνήμες που άδικα προσπαθείς, ποτέ δεν θα μπορέσεις να τις σβήσεις. Το ξέρω, φούλα μου, γιατί κι εγώ μια τέτοια κουβαλώ. Αυτή είναι που οδηγάει τη ζωή μου. Όσο και αν θέλω να το κρύψω, δεν μπορώ. Το πυρωμένο της αχνάρι στην καρδιά πάντα θα μαρτυρεί για με. Ποια είμαι, πού ανήκω. Ένα μουτράκι παιδικό κοιτά έξω στην αυλή πίσω από το θαμπωμένο τζάμι. Η ανάσα του ζεστή πάλι θαμπώνει το γυαλί. Και όλο το σκουπίζει το παιδί με το μικρό χεράκι, ανοίγοντας διάπλατα τα μάτια με απορία. Είναι ώρες που αυτό το πρόσωπο το παιδικό προβάλλει άξαφνα στον ξύπνιο μου ακόμα. Όσο και κρατώ τα μάτια ασφαλιστά, πάλι έρχεται για να με βασανίσει. Το πρόσωπο πίσω από το τζάμι το θαμπώ, που δεν είναι άλλο, είναι το δικό μου. Ως μυθιστοριογράφος, δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ με βιογραφίες. Ωστόσο, η παρακίνηση του Δήμου Κόνιτσας για τη συγγραφή ενός βιβλίου, που είναι ιστορία αποκλειστικά τα χρόνια που ο Άγιος έζησε στην Κόνιτσα και κυρίως η δυνατότητα να συνομιλήσω με ανθρώπους που υπήρξαν αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες προσωπικότητάς του, ήταν ένα μεγάλο δέλεαρ. Η έρευνα μέσω προσωπικών συνεντεύσεων είναι μέθοδος που έχω χρησιμοποιήσει όλα μου τα βιβλία, μας λέει η συγγραφέας. Βοηθήθηκα πολύ από όλους για να κάνω το λίχνισμα των πληροφοριών και να μείνει μόνο το καθαρό σιτάρι στη σακούλα των στοιχείων, έγραψε ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος όταν συνέλεξε στοιχεία για τον βίο του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου. Και έτσι η συγγραφέα δεν θα μπορούσε να βρει λόγια για να την εκφράζουν καλύτερα. Το βιβλίο αυτό σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί συλλογή από τα θαύματα της προφητείας του Αγίου. Δεν έχει γράψει γι' αυτά.
Όχι γιατί τα αμφισβητεί ή δεν τα θεωρεί σημαντικά. Τα θαύματα δεν είναι αυτός ο σκοπός, ούτε προσφέρονται για λόγους ψυχαγωγικούς. Όσο παράξενο και αν ακούγεται, η πίστη κάνει θαύματα, αλλά δεν χρειάζεται θαύματα. Πίστη είναι η απόλυτη βεβαιότητα ότι ο παντοδύναμος και πανάγαθος Θεός, ως δημιουργός των φυσικών νόμων, έχει την ευχαίρεια να τους αλλάζει όποτε θέλει και το κάνει όποτε αυτό εξυπηρετεί, όχι μια χωική περιέργεια, αλλά το σχέδιο της σωτηρίας. Για τον Άγιο Παΐσιο έχουν γραφεί πολλά βιβλία. Αυτό όμως εστιάζει στις απαρχές του, στην παιδική και νεανική ηλικία, προσπαθώντας να ανοιχνεύσει το ερώτημα: τι έκανε ο Άγιος για να αποκτήσει τόση παρησία προς τον Θεό, ώστε η ευχή του να τρυπάει και το λιθάρι? Πιο σημαντικό είναι να ανακαλύψουμε τον τρόπο με τον οποίο γέμισε την ψυχή του, ώστε να υπερχειλήσει και να σκορπίσει στην οικουμένη ουράνια μοσχοβολιά. Ακόμα και ο Άγιος Παΐσιος ξεκίνησε από τις μικρές επιλογές για να ανέβει στα δυσθεώρητα ύψη και είναι ανάγκη να ξέρουμε πώς αντιμετώπισε τα ανθρώπινά του διλήμματα, για να βρούμε τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε και εμείς τα δικά μας. Απόσπασμα Κόνιτσα στα Αγιασμένα Χνάρια του Αγίου Παϊσίου, σελίδα 190. Σούπαν δεν ζει, δεν είναι πια εδώ. Σε γέλασαν, οι Άγιοι ποτέ δεν φεύγουν. Ήταν η Σταματία Καραγεωργίου Πάπιστα, συγγραφέας, μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος.